και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Ένα ξέγνιαστο και δροσερό Σαββατοκύριακο στις καταγάλανες θάλασσες της Κρήτης υπόσχεται ο καιρός. Και μπορεί να είναι ακόμη Απρίλιος, όμως αύριο και μεθαύριο ο υδράργυρος ανεβαίνει κατακόρυφα, αγγίζοντας κατά τόπους μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση στο neakrete.gr και δείτε ποιο φαινόμενο είναι αυτό που ανησυχεί τους μετεωρολόγους. Μόλις 17 ετών και έχει καταφέρει να διαπρέψει στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Μιχάλη Σπυριδάκη, τον νεαρό ποδοσφαιριστή από το Καμιλάρι Μεσαράς, που τα τελευταία χρόνια διαγράφει μια σπουδαία καριέρα στην Ολλανδία, ενώ έχει όλα τα προσόντα όπως φαίνεται να τιμήσει και την Ελλάδα, φορώντας την φανέλα με το εθνόσημο. Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ αλλά και όλα τα σπορ στην κατηγορία μας αθλητισμός. Αυτή την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη αθλητική γιορτή του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλη από το Run Greece. Γι' αυτό φορέστε τα αθλητικά σας παπούτσια και τρέξτε να εγγραφείτε. Ενώ όσοι δεν πάτε, μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε όλες τις αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.